Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό οδηγητικό βίντεο σήμερα. Κατόπιν παρακλήσεως να βάλω το μικρόφωνο από την άλλη πλευρά, να μην ακούγεται τόσο πολύ η αναπνοή του Lucky Lou, το έβαλα πάνω στη ζώνη του αυτοκινήτου. Ελπίζω να ακούγεται καλά. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι και σήμερα έχουμε ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog, το οποίο έχει να κάνει με την καλλιέργεια μιας αρετής, της αυτοσυμπόνιας, και την καταπολέμηση μιας αυτοκαταστροφικής στάσης που είναι η αυτολύπηση. Άρα, αυτοσυμπόνια, ναι, αυτολύπηση, όχι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτοσυμπόνια? Αυτοσυμπόνια σημαίνει να συμπονώ τον εαυτό μου, να συναισθάνομαι τον εαυτό μου και να προστατεύω τον εαυτό μου σαν ένα μικρό παιδί που το αγαπάω πάρα πολύ. Δυστυχώς, μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία η οποία δεν προάγει την αυτοεκτίμηση, την υγιή αυτοεκτίμηση, την ψηλή αυτοεκτίμηση των ανθρώπων και δεν προάγει την αυτοσυμπόνια. Μια κοινωνία η οποία διδάσκει τα μέλη της να υποτάσσονται. Αυτό που λέμε συχνά για τα πρόβατα, ότι γινόμαστε πρόβατα, ότι γινόμαστε υπόδουλοι, τέλος πάντων υπακούμε εντολές ή γινόμαστε ακόμη και φανατισμένοι για ένα πολιτικό κόμμα, για μια ποδοσφαιρική ομάδα ή οτιδήποτε, γενικά όλα αυτά τα κινήματα μέσα σε μια κοινωνία τα οποία κάνουν τους ανθρώπους να συντάσσονται με κάποιους σκοπούς και να εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα, γιατί σίγουρα εννοείται ότι ένα κράτος για να μπορέσει να λειτουργήσει και για να υπάρχουν χρήματα να φάνε οι κυβερνώντες πρέπει να έχει υπηκόους οι οποίοι θα πληρώνουν τους φόρους τους, θα πληρώνουν το χαράτσι του ΦΠΑ, θα πληρώνουν το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο. Δεν είμαι εναντίον του να πληρώνει κάποιος τη φορολογία του, ούτε είμαι υπέρ της αναρχίας, απλώς προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο σε ένα σύγχρονο κόσμο, δυτικό κόσμο, ένα κόσμο με μια καπιταλιστική μορφή οικονομίας, η νεοφιλελεύθερη μορφή οικονομίας, καταλήγουμε να έχουμε τη μάζα του πληθυσμού, την πλειονότητα των ανθρώπων να δουλεύουν με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ λίγες απολαβές και να πληρώνουν ψηλά ποσά στη φορολογία, στην ασφάλιση, την προσωπική, ξέρω εγώ, την αυτοασφάλιση που κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή την ασφάλιση που πληρώνουν οι εταιρείες για τους υπαλλήλους τους ή το κράτος για τους δημοσίους υπαλλήλους. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία δουλεύουν οι πολλοί, πληρώνουν οι πολλοί και τρώνε οι λίγοι. Οπότε, η κοινωνία αυτή, για να μπορέσει να λειτουργήσει, πρέπει να εκπαιδεύσει πολίτες, οι οποίοι να μην έχουν αυτοσυμπόνια, οι οποίοι να μην προστατεύουν τον εαυτό τους, οι οποίοι να παρασύρονται εύκολα από οποιασδήποτε σιρήνες και οποιαδήποτε καλέσματα έχουν να κάνουν με πράγματα έξω από εμάς. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι πολιτικός αυτός ο λόγος, είναι ψυχολογικός αυτός ο λόγος, είναι ψυχολογικό αυτό το βίντεο και σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν λαμβάνω καμία οποιαδήποτε πολιτική κομματική τοποθέτηση. Πολιτική τοποθέτηση έχουμε την έννοια του ότι έχω μία άποψη για το πώς πρέπει να σέβεται ο πολίτης τον εαυτό του, πώς πρέπει να σέβεται το κράτος τον πολίτη, πώς πρέπει να σέβεται ο πολίτης το κράτος και ούτω καθεξής. Έχω κάποιες απόψεις που έχουν να κάνουν γενικότερα με το πώς να είμαστε πιο ολοκληρωμένες προσωπικότητες, πιο υγιείς προσωπικότητες και καλύτεροι άνθρωποι. Όμως, στην κοινωνία στην οποία μεγαλώνουμε, μας έχουν μάθει να υποτασσόμαστε, μας έχουν μάθει να σκύβουμε το κεφάλι,
ή μας έχουν μάθει να αντιδράμε με φανατισμό χωρίς να αντιλαμβανόμαστε γιατί. Δηλαδή δεν υπάρχει μέσα στην παιδεία και την εκπαίδευση στη χώρα μας, στο έθνος μας σήμερα, αλλά και γενικότερα στο δυτικό πολιτισμό, δεν υπάρχει καθόλου αυτό το στοιχείο της αυτοαγάπης, το στοιχείο της καλλιέργειας της αυτοεκτίμησης και το στοιχείο της αυτοσυμπόνιας. Δηλαδή καλείται ο σύγχρονος άνθρωπος να εκτελέσει τα καθήκοντά του, να πληρώσει τα χρέη του, να κάνει αυτά που πρέπει, να κάνει αυτά που του λέει η κοινωνία, να κάνει αυτά που του λένε οι γονείς του, να κάνει αυτά που του λέει το κράτος, να κάνει αυτά που του λέει ο ένας, που του λέει ο άλλος, να υποτάσσεται, να κάνει και να μην σκέφτεται καθόλου τον εαυτό του. Δηλαδή να μην έχει καθόλου προτεραιότητα το πώς νιώθει, το πώς είναι, πώς είναι ψυχικά, συναισθηματικά, σωματικά και να είναι η καθημερινότητα μας ένας αγώνας στον οποίο να προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Και για πολλούς από εμάς, γιατί σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι είμαστε πολλοί που είμαστε και συνεξαρτώμενοι, άνθρωποι που αναπτύσσουμε στοιχεία συνεξάρτησης στις φιλικές, στις οικογενειακές και στις ερωτικές μας σχέσεις, ή ακόμη κάποιες φορές και στις επαγγελματικές μας σχέσεις, όταν μπαίνουμε σε μια σχέση συνεξάρτησης, η έγνοια μας να είναι πώς να φροντίσουμε τον άλλον, πώς να ικανοποιήσουμε τον άλλον, πώς να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνθήκη για τον άλλο, αλλά για μας τίποτα. Δηλαδή, ζούμε με ψευδαισθήσεις ότι αν με αγαπήσει ο γκόμενος, αν με αποδεχθεί το παιδί, αν με εκτιμήσει ο συνεργάτης, αν ο άλλος με θέλει, ο άλλος με φροντίσει, θα φροντιστώ. Άρα εγώ φροντίζω τους άλλους για να με φροντίσουν μετά οι άλλοι. Ή φροντίζω τους άλλους και νομίζω ότι θα είμαι ευτυχισμένος άμα με θέλουν οι άλλοι επειδή τους φροντίζω. Όχι, μάνα μου, δεν θες ευτυχισμένος. Θα πεθάνεις νέος. Εάν όλη σου η ενέργεια και όλες σου οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να ικανοποιείς τις επιθυμίες των άλλων και στο να συμμορφώνεσαι με τα θέλω των άλλων, είτε οι άλλοι είναι σε ένα μικροκοινωνικό επίπεδο όπως είναι οι γονείς μας, τα παιδιά μας, οι σύντροφοι μας, οι φίλοι μας, οι συνεργάτες μας, οι προϊστάμενοι μας, οι φυστάμενοι μας κλπ. Ή στο να υπακούμε σε εντολές και βλέπουμε τον κόσμο εντελώς διεκπεραιωτικά και έχουμε μέσα στο μυαλό μας μια ψευδαίσθηση ότι ξέρεις, όταν τα κάνω όλα σωστά και όταν καταφέρω να με αγαπήσουν οι άλλοι, τότε θα είμαι και καλά ψυχικά και σωματικά. Μπούρδες, τέτοιες μπλε, λελά και φούξια. Και μιλάω και από πικρής προσωπικής πείρας, αλλά και από μεγάλη επαγγελματική πείρας. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τους ευχαρίστησαν όλους, τους ικανοποίησαν όλους ή νομίζουν ότι τους ευχαρίστησαν όλους και τους ικανοποίησαν όλους ή αναλώθηκαν στο να ικανοποιούν και να ευχαριστούν τους άλλους και να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, αλλά άφησαν παντελώς αφρόντιστο τον εαυτό τους και κατέληξαν με σοβαρά ζητήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, όταν πλέον έχουν μπει σε μια ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα που μπορούν επιτέλους να καταλάβουν ότι επειδή υπάρχω κι εγώ, πρέπει να με φροντίσω, πρέπει να με συμπονέσω, πρέπει να με προστατέψω, πρέπει να μάθω να βάζω όρια, πρέπει να αγαπήσω επιτέλους τον εαυτό μου, να μην είχα ούτε τη σωματική, ούτε τη ψυχική υγεία για να μπορέσουν να το βιώσουν αυτό. Οπότε αυτό το βίντεο θέλω να είναι έτσι λίγο σαν ένα καμπανάκι προς όλους όσοι βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία λέμε πω, μα ανήκει αυτό το πρόβλημα που έχω, π.χ. το μεγάλωμα των παιδιών. Θα επενδύσω όλες μου τις δυνάμεις στο να μεγαλώσω σωστά τα παιδιά μου και μετά, άμα τα μεγαλώσω σωστά, θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Πω, μα ανήκει που είναι η κατάσταση με τη δουλειά, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις ώστε να τα βγάλω πέρα με τη δουλειά, να επιβιώσω οικονομικά, να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου και μετά θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Ή μα ανήκει αυτός ο γάμος με αυτόν τον νάρκισσο, τον κακοποιητικό άνδρα, την νάρκισσο, κακοποιητική γυναίκα, θα βάλω τις δυνάμεις μου να αντέξω για το καλό των παιδιών μου και μετά τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν και θα προχωρήσω και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Και έρχεται μετά μια εποχή και βρίσκεις τον εαυτό σου στα 40, στα 50, στα 60
να μην είσαι ευτυχισμένος. Να έχεις καταφέρει προφανώς να φέρεις εις πέρα στις υποχρεώσεις σου. Γιατί ναι, άμα ο άνθρωπος εστιάσει τις δυνάμεις του και την προσοχή του σε ένα τομέα, θα τα καταφέρει. Έχουμε απίστευτες δυνάμεις μέσα μας. Αλλά παράλληλα να έχεις αφήσει αφρόντιστο τον εαυτό σου, να μην τον έχεις συμπονέσει καθόλου, να αφήσεις την πολύτιμη ψυχή σου και το σώμα σου να ταλαιπωρείται αδίκως μέσα σε καταστάσεις αδιέξοδες, επειδή σου έχει κολληθεί στο μυαλό ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρνεις πέρα στις υποχρεώσεις σου και όχι να φροντίσεις τον εαυτό σου. Η αυτοσυμπόνια είναι μία αρετή πολύτιμη η οποία προηγείται της αγάπης των άλλων. Αν δεν συμπονέσεις τον εαυτό σου, αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, αν δεν προσέξεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, αν δεν περιθάλψεις τον εαυτό σου σαν ένα μικρό τρυφερό μωρό που χρειάζεται περίθαλψη, φροντίδα και προστασία, δεν θα έχεις μετά έναν υγιή εαυτό, μια υγιή προσωπικότητα, έναν ολόκληρο εαυτό για να δώσεις σε εκείνους που πραγματικά το αξίζουν, όπως για παράδειγμα στα παιδιά που επιλέγεις να φέρεις στον κόσμο, που επιλέγεις να υιοθετήσεις, που επιλέγεις να μεγαλώσεις. Είναι πολύ σπουδαία η αρετή της αυτοσυμπόνιας και βρίσκεται στην καρδιά της αρετής της αυτοεκτίμησης. Αυτοεκτίμηση σημαίνει να εκτιμάω τον εαυτό μου, να έχω μια καλή εικόνα για τον εαυτό μου και να θεωρώ τον εαυτό μου αξιόλογο άνθρωπο. Και να μην το βάζω τον εαυτό μου κάτω από οποιονδήποτε νταΐ ή από οποιονδήποτε εναντιωματικό, τοξικό, ναρκισιστικό τύπο θέλει να με καταβάλει. Μιλούσα χθες το βράδυ με έναν φίλο μέσω μηνυμάτων και μου έλεγε λίγο για την ιστορία του και με ποιο τρόπο κατέληξε στο να είναι άνδρα φίλο, άνδρα και ετεροφιλόφιλο. Έχει σημασία αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η παρανόηση ότι όλοι οι straight άνδρες είναι παλιόπαιδα, όλοι οι straight άνδρες είναι νάρκης, είναι κακοποιητικοί, είναι βίαιοι κλπ. Όχι. Νάρκισσος, κακοποιητικός μπορεί να είναι οποιοδήποτε, οποιοδήποτε φίλου και οποιοδήποτε ερωτικού προσανατολισμού. Και μου έλεγε την ιστορία του άνθρωπος, έτσι από πάνω από πάνω, και σε κάποια φάση του λέω, ξέρεις πόσα πράγματα έχουμε υποστεί, τι μαλακίες έχουμε υποστεί, με τι ανοησίες έχουμε καταπιαστεί, τι απίστευτους παραλογισμούς έχουμε υποστεί και καθόμασταν και λυπόμασταν τον ένα και τον άλλο, ο οποίος χέστηκε για μας. Και αυτό ισχύει για όλους τους κακοποιητές, ότι χέστηκαν για τα θύματα τους. Όλοι οι νάρκισσοι, όλοι οι τοξικοί και δικαιωματικοί και εναντιωματικοί τύποι χέστηκαν για το πώς νιώθει η γυναίκα ή ο άνδρας που βρίσκεται στο πλάι τους. Χέστηκαν. Θέλουν απλώς να απομυζούν. Θέλουν απλώς να παίρνουν την ενέργεια, είναι βαμπύρ ενέργεια. Θέλουν απλώς την ναρκισσιστική τροφοδοσία. Χέστηκαν για το πώς είσαι. Χέστηκαν αν αρρώστησες. Χέστηκαν να χάλασες την υγεία σου. Χέστηκαν αν έχεις οικονομικό πρόβλημα ή οτιδήποτε. Θέλουν μόνο να παίρνουν. Και κάναμε αυτή την κουβέντα γραπτός μέσω μηνυμάτων, ότι του λέω, κοίταξε, μην χτυπάς τον εαυτό σου αλίπητα, γιατί είμαστε πολλοί. Και φυσικά ο άνθρωπος έρχεται από ανάρκησους γονείς, εννοείται. Είναι μια ιστορία η οποία έχει αρχή και θέλουμε να έχει και τέλος, το οποίο τέλος να είναι υγιές το τέλος. Και το υγιές τέλος θα υπάρξει όταν επιτέλους ο χρόνια κακοποιημένος άνθρωπος, ο συνεξαρτημένος άνθρωπος, επιτέλους ανακόψει την πορεία της κακοποίησης από όλους, που μετράει τόσο όσα χρόνια είναι, και αρχίσει να συμπονεί τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους. Δεν είναι μάνα μου τον κακομύρι, τον πρώην μου, και είναι κρίμα γιατί είχε δύσκολα επί 10 χρόνια. Τι εμείς πέσαμε από το εξώστισμο τώρα, λέμε στην Κύπρο. Είναι μια έκφραση κυπριακή που σημαίνει, δηλαδή, εμείς δεν έχουμε πατέρα, δεν έχουμε μητέρα. Ναι, πολλοί από εμάς δεν έχουμε πατέρα και μητέρα. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι. Εμείς δεν έχουμε περάσει δύσκολα. Δεν έχουμε φάει ξύλο, δεν έχουμε φάει υποτίμηση, δεν έχουμε φάει bullying, mopping στη δουλειά μας ή ξέρω εγώ, bullying από τους ίδιους μας τους γονείς πολύ. Εμείς δεν είχαμε δύσκολα 5-10 χρόνια. Εμείς γιατί σηκωνόμαστε πάνω
και να σκουμπώνουμε μανίκια και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους. Θα κάθουμε εγώ τώρα να λυπάμαι τον άλλον ο οποίος φέρει ως τρόπαιο το γεγονός ότι είχε μια δύσκολη παιδική και κακοποιητική ηλικία και προβαίνει στην αυτολύπηση. Είναι ένα ναρκισσιστικό στοιχείο η αυτολύπηση. Και συνεχώς κλαίγεται και λέει: έχω πολλά προβλήματα και δεν με αγαπούσαν οι γονείς μου και μου φέρθηκαν άσχημα και μου έκαναν. Άρα, εγώ μπορώ να είμαι μαλάκας. Άρα, εγώ μπορεί να φέρομαι άσχημα. Άρα, εγώ μπορώ να μην δουλεύω πνευματικά, να τεμπελιάζω πνευματικά, να μην κάνω δουλειά με τον εαυτό μου, να μην πηγαίνω στο ψυχολόγο. Αν πηγαίνω στο ψυχολόγο, να βγάζω το ψυχολόγο σκάρτο. Μπορώ εγώ να θυματοποιούμε, μπορεί εγώ να κλαίγομαι και να κάνω συνεχώς επίκληση στο συναίσθημα. Προσοχή, γιατί υπάρχουν πλημμύρα ευάλωτων ναρκισσιστών ή κρύφων άρκισσων, οι οποίοι παρουσιάζονται ως συνεξαρτώμενοι και το πιστεύουν κιόλας ότι είναι συνεξαρτώμενοι. Είναι σίγουροι. Είναι σίγουροι. Έχουν καταγαμίσει τον κόσμο όλο ψυχικά. Έχουν προκαλέσει τραύματα και απογοητεύσεις και έχουν παραμελήσει συναισθηματικά κόσμο και λαό. Όποιον έχουν αγγίξει, τον έχουν κατακάψει και κάθονται και αυτολυπούνται, κάθονται και κλαίγονται, κάθονται και ασχολούνται με την αυτολύπηση, εκφράζουν αυτολύπηση και θα σου πούν χίλια μύρια για τον εαυτό τους. Μα εγώ, μα ξέρεις, μα εμένα ήταν έτσι τα παιδικά μου χρόνια και μου έκαναν έτσι. Εντάξει, έτσι και γιουβέτσι και εμείς είχαμε δύσκολα παιδικά χρόνια. Καθόμαστε όμως τώρα και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και όταν λέμε είμαστε συνεξαρτημένοι, έχουμε συνεξάρτηση, δεν το λέμε του στυλ συγχωροχάρτη. Επειδή λειτουργό είναι εξαρτώμενος, αυτό είναι ένα συγχωροχάρτη και ό,τι μαλακία κάνω, μάνα μου τον κακομοίρη είναι συνεξαρτώμενος. Όχι. Πόσες φορές το έχουμε πει εδώ σε αυτό το κανάλι ότι δεν είναι υγιή στάση ζωής η συνεξάρτηση, γιατί είναι μια αυτοκαταστροφική στάση ζωής η συνεξάρτηση. Και ένας άνθρωπος που μπαίνει σε συνεξάρτηση κακοποιεί και τον εαυτό του και τα παιδιά του και τους ανθρώπους που βρίσκονται υπό την προστασία του. Γιατί ένας συνεξαρτημένος δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά δεν μπορεί να προστατεύσει κανένα. Οπότε φτάνει με τη λύπηση του κάθε κακομοίρη, και το κακομοίρη το βάζω μέσα σε εισαγωγικά και μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν επίκληση στο συναίσθημα και είναι κλαμμένοι και μίζεροι. Ανθρώπους οι οποίοι μας κάνουν να τους λυπηθούμε για να τους ανοίξουμε την πόρτα να μας κακοποιήσουν και ας αρχίσουμε να συμπονούμε επιτέλους τον εαυτό μας. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και σου ζητάει να του κάνεις κάτι το οποίο είναι υπεράνω των δυναμιών σου. Λυπήσου τον εαυτό σου, λυπήσου τα πόδια σου, λυπήσου το στομάχι σου, λυπήσου την καρδιά σου, λυπήσου τις δυνάμεις σου, λυπήσου τον εαυτό σου, μην καταγαμηθείς εσύ για να ευχαριστήσεις τον άλλον, ο οποίος έρχεται και σε κάνει να το συμπονέσεις με χειριστικότητα. Και να ξέρετε ότι οι άνθρωποι, οι λεβέντες, οι άνθρωποι που πραγματικά, πραγματικά έχουν κακοποιηθεί, αλλά είναι υγιείς προσωπικότητες, δεν θα σου πούμε το καλημέρα σας, γεια σας, χαίρετε, είχα τους χειρότερους γονείς, έχω κακοποιηθεί στην παιδική μου ηλικία, είμαι κρίμα, είμαι ένας καημένος, τι να κάνω, είναι όλα μαύρα, είναι όλα στραβά. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί πολύ μετά που θα τους γνωρίσεις και σε κάποια φάση έτσι ταιριάζει να αναφέρουν έτσι και παρεμπιπτόντως. Ξέρεις, είχα και μια δύσκολη παιδική ηλικία, ήταν κακοποιητική, αλλά έκανα την ψυχοθεραπεία μου και είμαι καλά τώρα. Με λεβεντιά. Own your shit. Own your shit σημαίνει ανάλαβε τις ευθύνες σου στα αγγλικά. Το shit σημαίνει κάτι άλλο. Own your shit. Παραδέξου ότι αυτό είναι δικό σου θέμα, δεν είναι το άλλο. Σταμάτα να έχεις αυτολύπηση. Μην λυπάσαι τον εαυτό σου. Να συμπονείς τον εαυτό σου και να κάνεις πραγματικές ουσιαστικές κινήσεις για να το βοηθήσεις. Να κάνεις ψυχοθεραπεία. Να κάνεις προσωπικό πνευματικό αγώνα. Να ψυχοεκπαιδεύεις ουσιαστικά. Να καταπολεμάς τις εμμονές σου. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν αυτολύπηση έχουν εμμονές. Εμμονές. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν με τίποτα ότι, ξέρω εγώ, ήταν μια σχέση τους δεν πήγε καλά. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν με τίποτα ότι τους πήγε στραβά ένα venture, μια επιχείρηση, κάτι. Shit happens. Κλάψε το, πένθησε το και μετά λυπήσου τον εαυτό σου, συμπόνεσαι τον εαυτό σου, όχι λυπήσου τον εαυτό σου. Συμπόνεσαι τον εαυτό σου. Ανασυγκρότησε τις δυνάμεις σου και τράβα ξανά προς τη δόξα. Και η δόξα έχει να κάνει με την αυτοαγάπη και με την αυτοσυμπόνια.
Τα λέω δόξα ενώ πνευματικότητα. Καταλαβαίνετε ότι χρησιμοποιώ το στίχο του Διονυσίου Σολομού, νομίζω είναι ο στίχος, και ξανά προς τη δόξα τραβά. Επειδή όμως δεν είμαι πάρα πολύ καλή στη μνήμη, αν αναφέρω ένα στίχο τον οποίο αποδίδω σε ένα ποιητή που δεν ανήκει, παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε εξαιρετικά μορφωμένο κόσμο εδώ στο κανάλι μας και πολλούς φιλόλογους και φιλολογίζοντες. Υπάρχουν και φιλολογίζοντες, άνθρωποι που δεν είναι φιλολόγοι, οι οποίοι όμως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ελληνική γραμματεία, τον ελληνικό λόγο και τη γραμματική και τη σύνταξη και έχουν πολύ ωραίες επισημάνσεις να κάνουν. Τους ευχαριστούμε. Αυτά, τι διαλέγεις εσύ? Αυτοσυμπόνια ή αυτολύπηση? Τι διαλέγεις? Εγώ δεν θέλω να κάνω πλέον αυτολύπηση. Φτάνει. Γιατί υπήρξαν περίοδες στη ζωή μου στις οποίες εξασκούσα την αυτολύπηση και ήμουνα όντως για λύπηση. Ήμουνα ένας παλιό χαρακτήρας. Γιατί η αυτολύπηση σου δίνει και το ok, σου δίνει και το πασαπόρτι, ρε παιδί μου, το πάσο, εντάξει, είσαι κρίμα, σου έχουν κάνει πάρα πολλά κακά οι άλλοι, οπότε ας αντιδράσεις και εσύ τοξικά. Αυτά. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Ξέρω ότι δεν το έχω καλύψει το πρόβλημα. Προκαταρκτικές σκέψεις. Πω, μα έχει πάρα πολύ κίνηση αυτό το σούπερ μάρκετ, φοβερή κίνηση, μόλις ήταν ένα γνωστό τραγουδιστή. Λοιπόν, αυτολύπηση, αυτοσυμπόνια, οι νάρκες είναι κλαμμένοι και έχουν αυτολύπηση, ένας καλλιεργημένος και πνευματικός άνθρωπος εξασκεί την αυτοσυμπόνια. Εντάξει. Και θα μπορούσατε ίσως να μας πείτε και παραδείγματα, εάν θέλετε. Και τώρα πηγαίνω λάθος και θα πρέπει να σταθμεύσω για να μην είμαι για ετερολύπηση. Με λοιπόν διάλειμμα. Λοιπόν, το σκυλί μας, το σκυλάκι μας, το σκυλάκι μας, επειδή την ώρα έχει αυτοσυμπόνια, ναι, ναι. Λίγο να χτυπήσει το ποδαράκι του. Έρχεται, μου το δείχνει. Θέλει να φροντιστεί. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια τα ζωάκια μας. Τέλεια. Είσαι τέλειος. Είσαι ένας τέλειος. Ναι, είναι ένας τέλειος.